Σπύρο με τις 180. Όχι, είναι το Γιώργο του Μελιγκόνη. Με τις 180 ψήφους που ζητούν οι Βρυξέλλες. Ναι, είναι κάτι το οποίο, αν θυμάστε κι εσείς, έπαιζε λίγο στον αέρα, συζητιόταν ως ένα σενάριο. Φαίνεται ότι αυτές οι πληροφορίες που επικαλείται και το έγκυρο ρεπορτάζ της χθεσινής αυγής δείχνουν πως οι Βρυξέλλες θέλουν, αυτό που θέλουν δηλαδή και οι Βρυξέλλες και το ΝΑΤΟ, είναι ότι όποια λύση εγκριθεί και στα δύο κοινοβούλια να είναι λύση που θα δεσμεύει εθνικά τις χώρες. Δεν θα δεσμεύει την κυβέρνηση σημερινή είτε της Ελλάδας είτε της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Σωστά το θέλουν. Μια συνολική συμφωνία. Αν δεν αλλάξει το σύνταγμα της διπλανής χώρας, άμα θα βγουν άλλες κυβερνήσεις, μπορεί να το βγάλουν ένα νόμο και τελειώνει την παραμύθι. Εμάς όμως γιατί μας το ζητάνε αυτό? Εμείς δεν έχουμε να κάνουμε τέτοιες αλλαγές. Όχι, αλλά όταν βλέπεις την αξιωματική αντιπολίτευση να έχει μια στάση η οποία δεν είναι σταθερή και ξεκάθαρη. Και θα έρθει να απαντήσει κάποιος. Δηλαδή, ψηφίζεις μνημόνιο, πρώτο μνημόνιο. Σου λέει να μου ψηφίσουν και οι επόμενοι, γιατί εσείς θα πέσετε, να έρθουν και οι επόμενοι να το τηρήσουν. Δεύτερο μνημόνιο. Έλα να το στηρίξουν και οι επόμενοι, γιατί εσείς θα πέσετε να μου το στηρίξουν. Εδώ πέρα δεν πρόκειται για οικονομικά μέτρα, εδώ πρόκειται για το όνομα μιας γειτονικής χώρας. Αν το αποφασίσουν όλοι οι γείτονες, δηλαδή και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση εκεί, που πρέπει πράγματι να υποστηρίξουν μια επιλογή, έχει καλώς, προχωράνε. Εδώ πέρα στην Ελλάδα, okay, έρχεται μια επόμενη κυβέρνηση. Ναι, ναι, σου λέει δεν συμφωνώ. Τι αλλάζει. Δεν το κυκλοφορούμαστε κι εμείς. Σπύρο, ωστόσο, εμένα μου κάνει εντύπωση, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι υπάρχει μια εθνική γραμμή σε αυτή τη χώρα. Είναι εδώ 8 η γραμμή. Είναι δεδομένη. Είναι δεδομένη η γραμμή. Τι ξέρετε, βέβαια, είναι δεδομένη σε εθνική γραμμή, δεν είναι δεδομένη για Κυριάκο Μητσοτάκη. Προσέξτε όμως εδώ. Υπάρχει μια εθνική γραμμή η οποία είναι, την ξέρουν οι Ευρωπαίοι και βάσει αυτή τη εθνική γραμμή τη ελληνική κινείται και το. Κινούνται οι διαπραγματεύσεις. Αυτή είναι η βάση. Ναι, αλλά ο αρχηγός της χρηματικής αντιπολίτευσης που το κόμμα του είναι που είχε καταγεχθεί την γραμμή. Αυτό είχε φτιάξει, το 2008. Πρωτοστατήσει στη λαλητήρια με την προϋπόθεση να μην έχουμε τη λέξη Μακεδονία μέσα. Τώρα, δεν έχει ξεκαθαρίσει γιατί... όμως ακριβώς τι θα κάνει. Λέει, περιμένω να δω τι συμφωνία θα έρθει. Τον είδα όμως τον κύριο Μητσοτάκη να είναι στα συλλαλητήρια μπροστά-μπροστά, συμφωνώντας με το αίτημα καμία χρήση του όρου Μακεδονία. Δεν ήταν στα συλλαλητήρια. Δεν κατέβηκε. Είναι δημοκρατία, είναι δημοκρατία. Ο κύριο Σαμαρά ήταν. Ο κύριο Σαμαρά ήταν. Ο κύριο Μητσοτάκη δεν ήταν. Δημοσίως. Αυτό όμως τώρα εγώ δεν έχω καταλάβει. Το ζητάνε για να υπάρχει ένα ζύγι, ας πούμε. Το ζητάνε νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση όσον αφορά το κομμάτι των Ευρωπαίων και των Αμερικάνων. Να μην υπάρξει περίπτωση να παίξει η ρωσική παρέμβαση στα Βαλκάνια. Αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό πράγμα. Γι' αυτό θέλουν οι έξω να κλείσει το θέμα. Να κλείσει, να προχωρήσει η συμφωνία με το όνομα, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία ενταξιακή της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Ότι οι γείτονες πιέζονται και εμείς δεν βιαζόμαστε. Και αν δεν είναι, δεν έρχεται και το τέλος του κόσμου. Όχι, σε κάθε φορά νομίζω τώρα ότι δεν βιαζόμαστε. Τώρα ανακαλύπτουμε ότι οι Βρυξέλλες έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τα ελληνικά, τον τρόπο που θα το διαχειριστεί η ελληνική. Δεν βιαζόμαστε εμείς, οι Βρυξέλλες βιάζονται όμως. Διότι, διότι βλέπουν ότι και ο ρωσικός παράγοντας μπορεί να παίξει ένα κομβικό ρόλο όσο υπάρχει στασιμότητα σε εξελίξεις στα Βαλκάνια. Αλλά και να μην ξεχνάμε ότι πάντα παίζει το παιχνίδι και το τουρκικό. Έτσι. Δηλαδή, οι παρεμβάσεις του Ερντογάν στα Βαλκάνια, οι υπόγειες και οι έμεσες είναι γνωστές και είναι και δεδομένες. Επομένως, το να κλείσει αυτή η πληγή και να δημιουργηθεί ένα μαξιλαράκι ασφαλείας στα Βαλκάνια, ακόμα ένα μαξιλαράκι ασφαλείας στα Βαλκάνια, σε μια περιοχή που είναι γεμάτη εντάσεις κτλ. Είναι προς συμφέρον και των Ευρωπαίων και των Αμερικάνων. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Ζάιφ είχε πει ότι αν όντως συναντηθούμε με τον κύριο Τσίπρα, αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Ναι. Τώρα λοιπόν που κλείστηκε αυτή η συνάντηση, σημαίνει ότι όπως είπε και ο κύριος Νίμιτς, είναι στα χέρια των δύο πρωθυπουργών και πώς θα προχωρήσει το πράγμα. Ενδεχομένως για το έργα όμνες, το οποίο είναι το κομβικό. Διότι μέχρι και προχθές δεν ήταν δεδομένη η συνάντηση των δύο ηγετών. Και μάλιστα αυτό που έβγαινε και από το ρεπορτάζ είναι ότι οι διαπραγματεύσεις και οι συζητήσεις ανάμεσα στους υπουργούς εξωτερικών συνεχίζονται. Και εάν υπάρξει πρόοδος, θα κλειστεί και η συνάντηση με τον δύο πρωθυπουργών. Το θέμα του εύρους της χρήσης της ονομασίας και της συνταγματικής αναθεώρησης έχει προχωρήσει λιγάκι, έχει προχωρήσει κάπως. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο κ. Δημητρόφ και ο κ. Κοντιάς συζητήσανε επί των νομικών ζητημάτων για το πώς μπορεί να βρεθεί δηλαδή, μια νομική φόρμουλα για να υπάρξει ένα συμβιβασμό ανάμεσα στις δύο πλευρές. Επικαλούν πάλι το ρεπορτάζ της αυγής του χθεσινού του Γιώργου Μελιγκόνη, που αναφέρει και μια πληροφορία πως έπεσε στο τραπέζι από την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας μια φόρμουλα να υπάρχει και η παλιά ονομασία Μακεδονία και η νέα ονομασία στο Σύνταγμα. Το νέο όνομα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας θα είναι το αυτό. Το οποίο προφανώς απορρίφθηκε από την ελληνική πλευρά που το έργα όμως παραμένει κοκκινή γραμμή. Αλλά οι πληροφορίες λένε ότι προχωράνε οι νομικές συζητήσεις για την νομική φόρμουλα για το πώς θα βρεθεί. Είναι σαν το αμερικάνικο, το Mate to Mate. Ναι, αυτό. Έτσι είναι το Mate to Mate. Πώς το διαβάζω. Δεν υπάρχει βέβαια και κάποια βεβαιότητα, ωστόσο θεωρώ ότι. Αλλά για να αγαπιόμαστε το λέμε. Πάντως νομίζω ότι δείχνει πράγματα το ότι οι δύο πρωθυπουργοί
κλείσανε ραντεβού να συναντηθούν. Δεν είναι μικρό. Πάμε στα άλλα θέματα της οικονομίας και των συντάξεων. Μέσα στο Σαββατοκύριακο γίνει χαμός. Γιατί βγήκε ο κύριος Πετρόπουλος και έδωσε μια συνέντευξη στο Sky που είπε και τη μια πλευρά, είπε και το ένα ενδεχόμενο, είπε και το άλλο. Ναι. Δηλαδή μέσα στις ερωτήσεις και στις απαντήσεις του και φάνηκε ότι θα γίνουν μειώσεις, αλλά και άφησε και ανοιχτές προσδοκίες ότι μα είναι και 7 μήνες μετά, ας πούμε, και μπορεί και να. Θα δούμε τι δημοσιονομικός χώρος θα υπάρξει και πώς μπορεί να το χειριστούμε. Μπορεί η κυβέρνηση να λέει, και καλά κάνει δηλαδή που το βάζει έτσι αυτή τη φάση διαπραγμάτευσης και λίγο πριν την έξοδο, ότι αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να κλείσει τα αξιολόγηση, να προχωρήσουν διαδικασίες της εξόδου. Ωστόσο, είναι κοινό μυστικό πως η κουβέντα για την αναθεώρηση των μέτρων 19 και του 20 υπάρχει. Και υπάρχει και από την πλευρά των Ευρωπαίων. Αυτό που τονίζεται συνεχώς είναι, και πρέπει να το θυμόμαστε λίγο, ότι είναι μέτρα τα οποία τα έχει στήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Επομένως, μέχρι να κλείσει η συμμετοχή του Δούνου του στο πρόγραμμα, αυτό ζήτημα είναι ανοιχτό. Και παράλληλα, το γεγονός ότι η οικονομία υπεραποδίδει και τα πλεονάσματα υπάρχουν, αφήνουν το περιθώριο, το έχουμε ξαναπεί αυτό, να ανοίξει μια συζήτηση για την αναθεώρηση της μείωσης των συντάξεων. Πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό και το λόγο ακριβώς υπάρχει και μια έτσι διαφορετική, ας πούμε, θα το λέγαμε, στάση μεταξύ κυβερνητικών στελεχών. Ότι κάποιοι κυβερνητικά στελέχη λένε αφήστε το παιδιά για τώρα να έχει τελειώσουμε και να το δούμε. Έχει ψηφίσει κανείς το αυτή της κυβέρνησης, Σπύρο, ότι μην μιλάτε για αυτά τα πράγματα τώρα μέχρι να τελειώσει τελευταία αξιολόγηση. Εντάξει, δεν είναι μέχρι και λίγο να δεδομένο. Γίνει αυτό που λέμε καθαρή έξοδο τον Αύγουστο. Δεν είναι και λίγο δεδομένο όταν έχει μπροστά πολύ συγκεκριμένες τεχνικές λεπτομέρειες, έχει τα προαπαιτούμενα, έχει την αξιολόγηση, έχει την κουβέντα για το χρέος. Έχει ψιθυρίσει κανείς ότι μπορεί να έρθουν οι σκληροί της Ευρώπης και να νευριάσουν, ας πούμε, στα τελευταία μέτρα μιας δύσκολης διαδρομής. Οπότε πρέπει κάπως να μαζευτούν και αυτοί που δημιουργούν προσδοκίες. Γιατί δύο μήνες τώρα, στους τελευταίους δύο μήνες ήταν ανεξέλεγκτοι. Ορισμένοι είχαν εκτός από τον κατώτατο μισθό που είναι άλλου είδους αιτήματα, είχαν δώσει 13η σύνταξη. Είχαν δώσει ορισμένοι βουλευτές της πλειοψηφίας. Ναι, εντάξει, αυτή είναι η κουβέντα για το πώς θα διαδραμηθεί το πλεώνασμα, εάν υπάρξει και φέτος. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είναι το πιο λογικό ότι μια διαπραγμάτευση που είναι συγκεκριμένη αυτή τη στιγμή, πολύ συγκεκριμένη, δηλαδή τα βήματα για την έξοδο, ότι το να ανοίγεις και άλλα ζητήματα δυσχεραίνει τη θέση της χώρας. Δεν βοηθάει. Θέλω εκτίμηση για αυτές τις επόμενες ώρες, μέχρι τις 24. Που είναι το Eurogroup. Μέχρι το Eurogroup. Θέλω μια εκτίμηση. Θα πάμε με ελάχιστα προαπαιτούμενα που έχουν τελειώσει. Έτσι φαίνεται. Που έχουν φτάσει στο τέλος τους. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Λοιπόν, σήμερα οι θεσμοί θα μείνουν για λίγες μέρες στην Αθήνα, δεν θα μείνουν για πολύ. Θα γίνει ενημέρωση από τον κύριο Χουλιαράκη στους θεσμούς, στο κουαρτέτο, για την πορεία της ολοκλήρωσης των προαπαιτουμένων, τα οποία αρχίζουν σιγά σιγά να κλείνουν, καθώς έχουν πέσει τα γκάζια από το Μαξίμου προς τους υπουργούς. Και το σημαντικό σήμερα είναι το Euro Working Group, από όπου ο κύριος Χουλιαράκης θα ενημερωθεί σχετικά με τη λύση που αρχίζει να προκρίνεται για το θέμα του χρέους. Αν θα είναι δηλαδή πιο κοντά στον αυτόματο μηχανισμό ανάπτυξη χρέους σήμερα, ανάπτυξη Γαλλίας, ή αν θα είναι πιο κοντά στη γερμανική πρόταση, που θα είναι μη αυτόματος μηχανισμός με προϋποθέσεις και με ρήτρες. Με βάση μεταρρυθμίσεις, πόσο προχωράμε και εμείς. Στη συνέχεια πάμε στις 24 του Μάη στο Eurogroup, το οποίο θα είναι το προτελευταίο καθοριστικό βήμα πριν από την έξοδο. Το Eurogroup, το οποίο καλώς εχόντων των πραγμάτων θα βάλει τη σφραγίδα στο ότι ολοκληρώνεται η αξιολόγηση και η Ελλάδα προχωράει πια στην φάση της εξόδου, της τελικής διαπραγμάτευσης για την έξοδο τον Αύγουστο. Υπάρχει περιθώριο για μικρή καθυστέρηση να πάει τον Ιούνιο ενδεχομένως, αλλά η βούληση της κυβέρνησης, αυτό που ξέρω εγώ, είναι πως 24 Μαΐου θα πρέπει να έχει κλείσει συνολικά διαπραγμάτευση. Έχουμε 14. Πάντως τα περισσότερα. Και η προηγούμενη αξιολόγηση κάποια έτσι πήγε και έκλεισε τελικά. Τα περισσότερα προαπαιτούμενα είναι μεταρρυθμίσεις. Δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Όχι, δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Αλλά έχουν πολιτικό κόστος ενδεχομένως. Πολιτικό κόστος. Οποιοδήποτε μέτρο μνημονιακό είναι και ενέργεια, είναι και μεγάλο πολιτικό κόστος. Το ελληνικό. Θα παίξει ρόλο αυτό το μεγάλο πολιτικό κόστος τώρα, σε αυτή την περίοδο. Εντάξει, το πολιτικό κόστος που έχει φάει αυτή η κυβέρνηση με την εφαρμογή των προγραμμάτων είναι δεδομένο. Αλλά επειδή φαίνεται πως θα πάμε τελικά σε εκλογές τον Οκτώβριο του 2019. Όπως ο Ραδίπτος έχει ψηφιστεί και την πολίτευση, αυτό το αποδέχεται. Φαίνεται πως αυτό το περιθώριο του ενός χρόνου χοντρικά θα δώσει το χώρο εκείνων, προκειμένου η κυβέρνηση να κάνει μια προσπάθεια να προχωρήσει σε κοινωνικές τομές, να προχωρήσει στην αύξηση του μισθού, να προχωρήσει στην κανονικοποίηση της εργασίας και βέβαια να χτίσει και το αφήγημα απέναντι στο πρόγραμμα που θα παρουσιάσει και ο Μητσοτάκης, το οποίο σιγά σιγά αρχίζει να ξυφαίνεται. Δηλαδή και με τις απολύσεις στο δημόσιο και με το να μείνει μισή η ΕΡΤ. Και με το είναι παροχημένο το 8ωρο και όλο αυτό που χτίζει να φύγει μια ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη μέρα, που καλώς πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή, η πολιτική αντιπαράθεση θα είναι
πολύ σαφής κατά τη γνώμη μου, νομίζω, από Σεπτέμβρη και έπειτα, θα είναι αντιπαράθεση ανάμεσα στις δυνάμεις οι οποίες βάζουν πλάτη μια προοδευτική πορεία της χώρας και τις δυνάμεις οι οποίες θέλουν να γυρίσουν την κατάσταση. Ναι, λέει και άλλα βέβαια στο πρόγραμμά του πέραν αυτό. Λέει και άλλα, δηλαδή μιλάει για την οικονομία, λέει για την μείωση της φορολογίας, λέει για το ΦΠΑ. Και λέει, και λέει ότι δεν αποδέχτηκε το αναπτυξιακό πρόγραμμα της κυβέρνησης, το οποίο θα συμφωνηθεί με τους θεσμούς. Ναι. Που θα έχει ενδιαφέρον να μας πει το εγώ θα αναιρέσει τη συμφωνία. Εγώ θα ήθελα να ξέρω το εξής. Εφόσον οι θεσμοί μας ζητάνε 180. 180 για το Σκοπιανό, για το Μακεδονικό, να δω αν θα ζητήσουν για το αναπτυξιακό συνένεση τι θα γίνει. Για να έχει μια συνέχεια αυτό το κράτος, τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Και να θυμηθούμε ότι είναι βασική προϋπόθεση για την επόμενη μέρα το να εφαρμοστούν τα συμφωνημένα και συμφωνημένα δεν είμαστε μεταρρυθμίσει. Εσείς λέτε δεν θα ζητήσουν οι θεσμοί. Εγώ θα ήθελα να δω. Ναι, θέλουν, ναι, αυτή είναι. Σπύρο, ευχαριστούμε να το δούμε πολύ. Μένει να το δούμε, Κώστα μου. Αυτό που μένει να δούμε και κυρίως μετά τον Αύγουστο, πώς το είπε ο Νίκος ο Παπάς, οποιαδήποτε συζήτηση είναι νόμιμη. Να δούμε ποιες συζητήσεις θα ανοίξουν μετά τον Αύγουστο.